Ποιος έχει διαβάσει τη συνέντευξη και πολύ περισσότερο έχει ακούσει τη συνέντευξη, θα ακούει ότι θα με ακούει να λέω ότι ο ίδιος ο Τσίπρας πρέπει να επιλέξει τι θα κάνει. Και υπάρχουν και άλλες σπουδαίες θέσεις στο κόμμα που μπορεί να επιλέξει. Ναι. Αλλά στο ίδιο Τσίπρα δεν είπε. Αυτό ήταν το ένα. Ναι. Και στις επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου, ο οποίος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, για να μην φωνάζει ο Σιαφάκας. Πάρα πολύ καλά. Λέω, έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και άρχισε να με ρωτάει ποιες είναι οι σπουδαίες θέσεις εκτός του Προέδρου του κόμματος. Mm. Και η μοναδική σοβαρή θέση είναι η Πρόεδρος του κόμματος. Όχι, αλλά αυτό είναι λίγο από δήμαρχος Κλητήρας τώρα που λέτε. Και από Πρόεδρος του κόμματος να κατέβει, να είναι απλά Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και απλά αυτό είναι σαν να λέτε να είναι ο εγγυητής της ενότητας για την επόμενη μέρα. Αυτό λέτε. Αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ο εγγυητής ενότητας. Ναι, αλλά ο κ. Τσίπρας δεν έχει πει ότι υπάρχει. Είτε επιλέξει μέρα. Να είναι πρόεδρος, mm. είτε επιλέξει να είναι κάτι άλλο.